Το Brand Fair, ακόμα και τώρα που μιλάμε, μεταξύ Βρυξελών και Μόσχας για το Sputnik V συνεχίζεται και φαίνεται, Μαρία Ψαρά, ότι οι κυρώσεις έρχονται, το ρώσικο εμβόλιο μάλλον όχι. Αυτή την ώρα, είναι μάλλον μπερδεμένη η κατάσταση, Λίνα, σε σχέση με το ρωσικό εμβόλιο. Χθες το βράδυ η ρωσική πρεσβεία εδώ στις Βρυξέλλες εξέδωσε ανακοίνωση ως απάντηση στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντελάιν. Τι είχε δηλώσει η πρόεδρος της Κομισιόν? Είχε αρνηθεί ότι οι ρωσικές αρχές έχουν καταθέσει αίτηση για έγκριση του ρωσικού εμβολίου και αναρωτήθηκε πώς γίνεται η Ρωσία να προσφέρει θεωρητικά εκατομμύρια δόσεις εμβολίου στην Ευρώπη και την ίδια ώρα να μην προχωράει επαρκώς στον εμβολιασμό των δικών της ανθρώπων. Στην αργισμένη ανακοίνωσή της, η ρωσική πρεσβεία χθες επανέλαβε ότι απέδωσε μάλλον το μειωμένο ποσοστό εμβολιασμού στο εθελοντικό χαρακτήρα του εμβολιασμού στη Ρωσία και είπε ότι η διάθεση του εμβολίου Sputnik σε άλλες χώρες δεν συνδέεται καθόλου με τη διαθεσιμότητα εμβολίων για το ρωσικό πληθυσμό. Ωστόσο, η δήλωση δεν παρήχε λεπτομέρειες ούτε για την εγχώρια ούτε για τη διεθνή παραγωγή του Sputnik V. Και όλα αυτά, Λίνα, όπως είπες και εσύ, εν ώψη του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών τη Δευτέρα εδώ στις Βρυξέλλες, που αναμένεται οι Υπουργοί να δώσουν το πράσινο φως για κυρώσεις στη Ρωσία για την υπόθεση Ναβάλνη. Λίνα.